αφήνουμε στην άκρη το γεγονός καθ' αυτό και μένουμε στο πρόσωπο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ακριβώς αυτό το πρόσωπο το οποίο θυμόμαστε σήμερα, δεν το θυμόμαστε μονάχα συναισθηματικά επειδή είναι Κερκυραίος ή επειδή επιτέλεσε ένα πολιτικό έργο. Το θυμόμαστε ως πρότυπο και ταυτόχρονα ως σύμβολο. Και γι' αυτό το λόγο η σημερινή εκδήλωση, η απόψινή εκδήλωση, αυτό έχει ως περιεχόμενό της. Τη διαχείριση των συμβόλων ως πολιτισμική, να το πούμε έτσι, στρατηγική, ως αφορμή επιβίωσης, πολιτισμικής επιβίωσης και εθνικής επιβίωσης πλέον. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που είναι συνδιοργανωτής, να πει δύο λόγια. Αλλά να παρακαλέσω τον κύριο Αγγελόπουλο, επειδή είναι συνδιοργανωτής και επειδή και σήμερα το πρωί έγινε, νομίζω, με εξαιρετική επιτυχία και το μνημόσυνο του κυβερνήτη στον φυσικό του χώρο που είναι το μοναστήρι της Πλατιτέρας, παρά τις δυσκολίες των καιρών και της πανδημίας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω να ξεκινήσει αυτός με δύο λόγια και στη συνέχεια ο κύριος Κλαγούνος να πάρει το λόγο απευθείας, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τον χρόνο, αλλά θα έλεγα και τη διάθεσή μας να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Αγαπητοί βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί αγαπητές, να ευχαριστήσω για την συνεργασία πρώτα απ' όλα τον κύριο Σκλαβούνο. Ο κύριος Σκλαβούνος έκανε μία προσφορά στην εκπαίδευση, αυτός ο άνθρωπος, ο μελετητής της ιστορίας και ερευνητής, ένα πόλημά του, τη μελέτη της εποποιίας της Λευκάδος, η οποία είναι ένα σημαντικότατο πόνημα και το πόνημά του μοιράστηκε σε όλα τα σχολεία των Ιωνίων νήσων να κοσμεί τις βιβλιοθήκες και να είναι ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο για τα παιδιά. Πραγματικά τον ευχαριστώ θερμά. Να έχουμε μία υπεύθυνη τοποθέτηση πέρα από τα όσα ακούστηκαν από επίσημα χείλη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Σκλαβούνο, λόγος σε εσάς. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, γιατί με έχει τιμήσει με τη συνεργασία της από το 2004 όταν αρχίσαμε αυτές τις εκδηλώσεις. Και χωρίς να έχει να κάνει με έπαρση, ειλικρινά, δυστυχώς για μας, τότε δεν υπήρχε ούτε ένας εξ ημών να καταθέτει ένα φύλλο δάφνης ή να ανάβει ένα κερί εις τον τάφο του Ιωάννη Καποδιστρία. Από τότε μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι δεν έχουμε ανταποκριθεί στο ανυπέρβλητο χρέος μας, έχουμε κάνει κάτι. Στην σημερινή μου τοποθέτηση δεν είμαι εντελώς ουδέτερος. Έχω κάποιες αφετηρίες, ξεκινάω από κάποιες παραδοχές. Η βασική μου παραδοχή είναι ότι ένας κόσμος που διατηρεί την πολιτισμική βιοποικιλότητα, την παγκόσμια πολιτισμική βιοποικιλότητα, είναι ένας κόσμος πολύ πιο χρήσιμος από έναν κόσμο που μέσα από μία άγρια παγκοσμιοποίηση οδηγείται στην εξαμφάνιση της πολιτισμικής βιοποικιλότητας. Κατά συνέπεια, η υπεράσπιση της πολιτισμικής βιοποικιλότητας των εθνικών πολιτισμών της οικουμένης το θεωρώ ότι είναι οικουμενικό χρέος. Είναι χρέος κατ' εμέ να υπερασπιζόμαστε την ισονομία, την ισηγορία, ισοπολιτεία εθνών και πολιτισμών. Το δικαίωμα κάθε λαού, είτε είναι Βαλκάνιος, είτε είναι Λατινοαμερικανικός, είτε Αφρικανικός, το δικαίωμά του στη μνήμη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στην εισήγηση. Αυτά που λίγο πολύ έχω ετοιμάσει να σας πω είναι ποια υπήρξαν τα βασικά σύμβολα με τα οποία έφτασε ο λαός μας στο 21. Ποια ήταν τα αξονικά του σύμβολα. Με ποια σύμβολα κηρύχτηκε το 21, γιατί και μετά από έρευνα, δεν σας το κρύβω, πάνω από 99% των ανθρώπων που ρώτησα δεν θυμόντουσαν ποια ήταν αυτό καθ' αυτό τα σύμβολα με τα οποία ο Υψηλάνης εκήρυξε την Επανάσταση του 1821. Και ποια σύμβολα μας παρέδωσε το 21. Αυτό που εξ αρχής μπορώ να σας πω είναι ότι τα σύμβολα με τα οποία
ο λαός μας έφτασε μέχρι το 21, σύμβολα που προέρχονται και από τα κάτω, δημοτικό τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, και από τη διανόηση, είναι σύμβολα που αποδέχονται τη συνέχεια και την ενότητα του ελληνικού πολιτισμού. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και με τα σύμβολα που μπήκαμε στο 21 και με τα σύμβολα που το 21 μας παρέδωσε. Η διαχείριση των συμβόλων με την παραδοχή της θέσης ότι ο άνθρωπος είναι το κοινωνικό «ον» που κατασκευάζει, χρησιμοποιεί και εργαλειοποιεί σύμβολα αλλά και μύθους. Από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι το σύγχρονο, το σύμβολο αποτελεί στοιχείο της καθημερινής μας ζωής, από το επίπεδο της θρησκείας, στο επίπεδο της πολιτικής, της επιστήμης, μέχρι και αυτό της αλχημίας, της μαγείας, του μάρκετινγκ. Το σύμβολο παραμένει βασικό μέσο στην κοινωνική οργάνωση, στην ανθρώπινη επικοινωνία, αλλά και στην οργάνωση της διοίκησης και στην οργάνωση της εξουσίας στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Επίσης, στον χώρο της οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής, κάτι που μας ξεφεύγει, οι προστάτες Άγιοι, τα φλάμπουρα και οι εκκλησίες των ελληνικών, για παράδειγμα, αδελφοτήτων, των συντεχνιών, των εισναφιών που καταγράφονται από την περίοδο της Ενετοκρατίας στις βενετοκρατούμενες περιοχές και σε ολόκληρη την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για τον καταλυτικό ρόλο των συμβόλων στην κοινωνική οργάνωση, την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη διατήρηση της θρησκευτικής πολιτισμικής, ναι, και της εθνικής μας ταυτότητας. Οι καταγεγραμμένες συγκρούσεις ελληνικών συντεχνιών με αλλοεθνείς συντεχνίες, η καταγεγραμμένη καταφυγή στην τουρκική δικαιοσύνη και διαιτησία μαρτυρεί το πολυεπίπεδο, τον πολυεπίπεδο ρόλο των συντεχνιών ως φορέων, ως υποκειμένων δημιουργίας και χρησιμοποίησης συμβόλων και λαβάρων. Μια προσπάθεια να ορίσουμε τι λέμε σύμβολα, γιατί πρέπει στοιχειοδός να ξεχωρίσουμε από τα της τροχαίας τα σήματα. Με βάση τα διεθνή λεξικά, σύμβολο είναι η αποτύπωση σε εικόνα, σε σχήμα, σε μορφή μιας έννοιας, μιας ιδιότητας. Είτε είναι ένα πρόσωπο που ενσαρκώνει μια έννοια, ένα αντικείμενο που θεωρείται ότι ενέχει μια σημαντική ιδιότητα. Μπορεί να είναι και ένας τόπος που έχει σφραγιστεί, έχει ταυτιστεί με ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός ή μιας θρησκευτικής σημασίας λειτουργία. Μπορεί να είναι μια χρονική στιγμή, μια ημερομηνία, μια εισημερία που αναδεικνύεται σε σύμβολο. Δύο λόγια τώρα για την λειτουργία του συμβόλου. Ο σταυρός του φαρμακείου διαφέρει ουσιαστικά από τον χριστιανικό σταυρό, το σταυρό της Εκκλησίας. Είναι σταυρό. Επίσης, για τον μάρτυρα του Ιεχωβά, ο χριστιανικός σταυρός συνδυάζεται με αρνητικούς συνειρμούς. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα βασικό θέμα της σχέσης αυτού που παρατηρεί ή αυτού που αποδέχεται με το σύμβολο. Το σύμβολο κατά κάποιους μπορεί να έχει αυτό καθ' αυτό ιδιότητες, αλλά είτε έχει είτε δεν έχει, όποιες και αν είναι αυτές, αυτό που διαμορφώνει και επηρεάζει ένα άτομο ή μία κοινωνία είναι η ποιότητα της σχέσης, η σχέση που διαμορφώνει ένα άτομο ή μία ομάδα με τα σύμβολα. Ένα παράδειγμα από τους, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, πρωτόγονους. Ο αετός ως το τέμπο σύμβολο για το μέλος μιας φυλής ηθαγενών, παραδείγματος χάρη της Αυστραλίας, εκφράζει τις ιδιότητες του αετού που κάθε μέλος της φυλής και η φυλή στο σύνολό της θέλει και υποχρεούται να αποκτήσει. Βεβαίως κάθε μέλος της φυλής οφείλει να αγαπάει και να προστατεύει τον αετό στο φυσικό επίπεδο, αλλά οφείλει και να γνωρίζει τον αετό και να αποκτάει τις ικανότητές του. Με αυτή την έννοια ο ηθαγενής μετέχει των ιδιωτήτων του αετού και αυτή η μετοχή είναι μετοχή κοινωνίας και επικοινωνίας
με τα μέλη της φυλής του. Με αυτή την έννοια το σύμβολο της φυλής μετατρέπεται σε πηγή ενότητας και δύναμης. Με την ίδια έννοια η αποξένωση είτε των μελών της φυλής είτε της φυλής το σύνολό της από τα σύμβολά της δεν φθείρει αυτό καθ' αυτό το σύμβολο. Το σύμβολο διατηρεί τις ιδιότητές του. Οι ιδιότητες είναι εκεί και είναι ανέπαφες. Θα δούμε και στη συνέχεια ότι αυτό που συμβαίνει είναι να στερείται ο άνθρωπος, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, την ικανότητα να μετέχει αυτών των ιδιοτήτων. Είναι στέρηση δηλαδή του υποκειμένου και όχι αυτό καθ' αυτό του συμβόλου. Είναι στέρηση της ίδιας της κοινωνίας συνεκτικών της δεσμών. Με την παραδοχή λοιπόν ότι το θεσμικό, το συμβολικό μας περιβάλλον είναι καθοριστικότατο για την διαμόρφωσή μας, διαμόρφωση συμπεριφορών, διαμόρφωση κοινωνικών λειτουργιών, είναι καθοριστική σημασία συνιστόσα για τον αγώνα μεταξύ πολιτικών ομάδων για το πώς θα διασφαλίσουν πολιτιστική και πολιτική ηγεμονία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε, να τα κατανοούμε. Να κατανοούμε ότι το σύνολο των συμβόλων που μπορούμε να τα θεωρούμε εμείς ως δικά μας είναι αυτά τα σύμβολα που μας δίνουν καταρχήν ένα στοιχείο ταυτότητας. Εκτός από το στοιχείο της ταυτότητας μας διαμορφώνουν και κάποια σύνορα. Δηλαδή αυτά τα πολιτιστικά σύνορα είναι ο χώρος εμβέλειας των συμβόλων μας. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια πώς εμφανίζεται και στην ελληνική ιστορία. Διαχείριση συμβόλων, ο τίτλος μας, είναι ο τρόπος που τα σύμβολα χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένη στόχευση από κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, οργανωμένες εθνικές ή υπερεθνικές ομάδες, πίεσης, πνευματικές, θρησκευτικές ηγεσίες. Κάθε οργανωμένη παράδοση διεκδικεί το δικαίωμα της υπεράσπισης, αλλά και της ερμηνείας των συμβόλων της. Το δικαίωμα της σωστής ή εισαγωγικά της ορθόδοξης ερμηνείας των συμβόλων. Τα πολιτικά και θρησκευτικά ιερατεία, οι επίσκοποι, οι θεματοφύλακες ή και οι εκάστοτε γραμματείς και φαρισαίοι της εξουσίας και της ιστορίας διεκδικούν το μονοπόλιο της χρήσης των συμβόλων και της ορθόδοξης ερμηνείας. Εξίσου βέβαια και οι επαναστάτες, οι ανατροπείς, οι αναθεωρητές, οι αιρετικοί θρησκευτικών και πολιτικών ορθοδοξιών διεκδικούν το δικαίωμα της επανερμηνείας των μύθων και των συμβόλων. Διεκδικούν το δικαίωμα της διαμόρφωσης του κυρίαρχου συμβολικού περιβάλλοντος μιας κοινωνίας σύμφωνα με την πολιτισμική και την πολιτική του στρατηγική. Κάθε προσπάθεια είτε κοινωνικής ένταξης, είτε κοινωνικής κινητοποίησης, είτε κοινωνικής ανατροπής προϋποθέτει αξιοποίηση συμβόλων. Παραδείγματα διαχείρισης συμβόλων και η περίπτωση του Ιωάννη Καποδίστρια. Η επιλογή μιας σημαίας, της οποιασδήποτε σημαίας και των συμβόλων που περιλαμβάνει, ουσιαστικά αποτελεί διαχείριση συμβόλων. Η επιλογή του εάν ή όχι ο κοντός της σημαίας θα στέφεται από μία λόγχη ή θα στέφεται από ένα σταυρό ή μία σφαίρα αποτελεί διαχείριση συμβόλων. Διαχείριση συμβόλων επίσης αποτελεί η ονοματοθεσία των δρόμων, των πλατιών, η διακόσμηση των δημοσίων χώρων και των πλατιών. Βλέπετε άνω πλατεία και μποσκέτο. Η επιλογή των ιστορικών λογοτεχνικών κειμένων, της ποίησης, της εικονογράφησης, των αναγνωστικών δημοτικών σχολείων κλπ. Η τοποθέτηση του αγάλματος του Κοραή στα προπήλαια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, γιατί ήταν Καποδιστριακό το Πανεπιστήμιο, στα 1874, και του αγάλματος του Ιωάννη Καποδίστρια στα 1931 αποτελεί σαφέστατη, κραυγαλαία θα έλεγα, έκφραση διαφορετικής πολιτικής διαχείρισης συμβόλων.
συμβολικής παρουσίασης του πώς προσλαμβάνεται και πώς αξιολογείται η προσφορά των δύο ανδρών στην εθνική μας ιστορία αλλά και στην εθνική μας προοπτική. Γιατί ο Μέν Καποδίστριας θεμελιωμένα υπερασπιζόταν και επεδίωκε μια Ελλάδα αδελφούς της Οικουμένης με συνείδηση ότι απέχουμε εξίσου από την Ανατολή και τη Δύση, χρησιμοποιεί τον όρο από τη Ρώμη και την Ινδία, διεθνώς ουδέτερη, κατοχυρωμένη, αφιερωμένη στο παγκόσμιο διάλογο της επιστήμης και της τέχνης. Ο Κοραής, και τα έχουμε εδώ τα κείμενά του, μας μιλάει για το έθνος των Γαλλογρεκών. Θεωρεί την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Μακεδόνες ως κατάκτηση και θεωρεί τέλος ουσιαστικά της Ελλάδος αυτή την κατάκτηση. Αλλά πάμε λίγο παραπέρα. Η τοποθέτηση στην ίδια την Κέρκυρα του Τριάντα του Καποδίστρια στα 1887 αποτελεί δείγμα διαχείρισης συμβόλων στον τόπο που τον γέννησε. Ενώ του Άγγλου φίλου του και συνεργάτη του, άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτόν, του Γκίλφορντ, έχει τοποθετηθεί στα 1883. Αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι και αυτή η τοποθέτηση, τα βασικά έξοδα, 30.000 τότε δραχμές, κατευλήθησαν από ιδιώτη και ο Δήμος απλώς συνέβαλε στο στήσιμο του Ανδριάντα. Επίσης, ζήσαμε και κάτι ακόμα πάρα πολύ. Η επιλογή της εικόνας του Κοραή με το Ρίγα Βελεστινλή να υποβαστάζουν την αναγεννόμενη Ελλάδα στο πρώτο επαιτειακό μετάλλιο που έκοψε η Επιτροπή του 21. Όταν το πρώτο νόμισμα του νεοελληνικού κράτους είναι ο Φοίνικας και είναι Φοίνικας του Καποδίστρια. Αποτελεί επίσης σαφέστατη πολιτική επιλογή ανάμεσα στο τι συμβολίζει ο Καποδίστριας και το τι συμβολίζει ο Κοραής. Είχαμε όμως και κάτι σημαντικότερο. Είχαμε στα 16 μία έκθεση της Βουλής των Ελλήνων αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια με τίτλο «Η πορεία του στο χρόνο», εγγένεια της έκθεσης 22 Νοεμβρίου 2016. Ειλικρινά, σοβαρές φοιτητικές κινήσεις μοιράζουν καλύτερα φυλάδια από αυτό. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι σε αυτό το φυλάδιο, στην χρονολογία 1819, διαβάζουμε ότι ο Καποδίστριας από την Κέρκυρα αποστέλει επιστολή εις τους Έλληνες να μην επαναστατήσουν. 1818 είναι μάλλον στο 1800. Επίσης, σαφέστατα, επίσης μας λέει ότι στην περίφημη άμυνα της Λευκάδας ο Καποδίστριας με τον Ιγνάτιο συνάντησε οπλαρχηγούς. Με βάση την ιστορική έρευνα στην οποία με ετοίμησε προηγουμένως και ο αξιότιμος κύριος Αντιλόπουλος, τεκμηριωμένη απόλυτα, δεν μιλάμε απλά για άμυνα Λευκάδας, μιλάμε για εποποιία Λευκάδας, η οποία έχει ετοιμαστεί στην Κέρκυρα, έχει ετοιμαστεί στα Ιόνια. Συγκέντρωση, υπάρχουν οι κατάλογοι των αρματολών και των οπλαρχηγών στη διάθεσή σας. Και όπως τεκμηριώνει ο ίδιος ο Καποδίστριας στην επιστολή παρέτησή τους προς τον Τζάρο, δεν ήταν αμυντική η όλη προσπάθεια. Στην ουσία ήταν επιθετική. Έχουμε περιγραφή από τις μάχες οι οποίες διεξήχθησαν στα μετόπισθεν του Αλιπασά από τα Τζουμέρκα μέχρι την Πρέβεζα, όπου για πρώτη φορά οργανωμένος ελληνικός στρατός λειτουργήσε σε πανστρατιά και νικηφόρα. Δεν είναι δυνατόν. Όπως δεν είναι δυνατόν αυτό που λέμε για τα 1819 που εμείς το θεωρούμε και έχει τεκμηριωθεί ως Πάσχα της Εθνεγερσίας. Είναι το Πάσχα στο οποίο ο Καποδίστριας μέσω του Παπαρηγόπουλου προετοίμασε τον Αλίπασά, τον ενεθάρρυνε τον Αλίπασά να εξεγερθεί εναντίον του Σουλτάνου. Είναι τότε που δίνει την υπόσχεση με τον Κολοκοτρώνη και του χρόνου Πάσχα στο Μοριά. Περιγραφές υπάρχουν, να μην χάσουμε το θέμα μας. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε συνεχή
διαχείριση η οποία απαξιώνει τον Ιωάννη Καποδιστρίου. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί εμέσως μπλέκει. Και μπλέκει γιατί αμέσως τώρα θα περάσουμε στα χαρακτηριστικά σύμβολα που είναι τα σύμβολα του 21. Ένα από αυτά τα σύμβολα λοιπόν, το κατεξοχήν σύμβολο, είναι το σύμβολο του Σταυρού. Το σύμβολο του Σταυρού περνάει από την θρησκευτική στην πολιτικο-θρησκευτική ιστορία και διαχείριση μέσα από την αξιοποίησή του από τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο. Αυτοκρατορική του θητεία το 306 μέχρι και το 337, που τον χρησιμοποιεί ως σύμβολο στη σημαία του σε συνδυασμό με τη φράση «εν τούτο νίκα αλλά» και στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτό το σύμβολο με τη χρησιμοποίηση του Σταυρού και το «εν τούτο νίκα» είναι το σύμβολο που θα σηκώσει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσοντας τη σημαία, κηρύσσοντας την ελληνική εθνεγερσία. Αυτό λοιπόν που εγώ έχω την χαρά να σας πω τώρα είναι ότι με βάση τεκμηρίωση από τα Οθωμανικά αρχεία η πρώτη σημαία που ζήτησαν οι Επτανήσιοι από τους Οθωμανούς και απερίφθη ήταν ο Φοίνικας. Επίσης αυτό που έχουμε σε άλλες εκδηλώσεις, το είχαμε και σε banners, πώς θα το λέγαμε, σε μεγάλη έκταση, είναι το σύμβολο, το οικόσημο της οικογενείας Καποδίστρια με τον Φοίνικα και με υπότιτλο «Το πίστης πατρίς». Ειλικρινά μπορούμε σοβαρά να νομίζουμε ότι φτάνει ο Φοίνικας στο λάβαρο του Υψηλάντη όταν έχει διατελέσει όπως έχει διατελέσει με αυτά που αναφέραμε και δεν υπάρχει εδώ ουσιαστική σχέση? Το αφήνουμε για μετά. Αξίζει λοιπόν να δούμε και να συμφωνήσουμε ότι εν λόγω επιλογή δεν ήταν τυχαία. Προφανώς αυτή η επιλογή για το συγκεκριμένο λάβαρο δίνει στίγμα. Δίνει στίγμα και των επαναστατών και της στόχευσης της επανάστασης. Μας συνδέει την επανάσταση του 21 με την ιδρυτική πράξη της Κωνσταντινούπολεως ως πρωτευούσης της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Θα δούμε λοιπόν αυτό συμβαίνει επίσης τυχαία, είναι αυτό μια επιδίωξη μεγαλοειδεατών φαναριωτών ή συμβαίνει και κάτι άλλο ή είναι τεκμηριωμένος απόλυτα πόθος των ελληνικών μαζών σε ολόκληρη την επικράτεια όπου ομιλεί το η ελληνική γλώσσα. Στην περίφημη χάρτα του Ορίγας το ίδιο κάνει. Στο πρώτο αυτόνομο φύλλο της χάρτας απεικονίζεται επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης και η περιοχή που απεικονίζεται στην κάρτα, στη χάρτα, σύμφωνα με περιγραφή του τίτλου, είναι περιοχή που ορίζεται από τον νότιο Δούναβη, το Λιβικό Πέλαγος, με την Αδριατική μέχρι τον Εύξηνο Πόντο, τη Μικρά Ασία, τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου Πελάγου. Το γεγονός όμως ότι το φλάμπουρο της εθνεγερσίας που σηκώνει ο Υψηλάντης απαλήφεται από τον εθνικό συμβολισμό, απαλήφεται από το συμβολισμό του αγωνιζόμενου έθνους και μάλιστα το γεγονός ότι η ηγετική ομάδα που ελέγχει και καθοδηγεί τη συνέλευση της Τριζίνας επιβάλλει την Αθηνά ως εθνικό σύμβολο του υποδημιουργία νέου ελληνικού κράτους. Αποτελεί κατά τη γνώμη μου αποκαλυπτικότατη πτυχή της σύγκρουσης για την ταυτότητα και την προοπτική της επανάστασης. Αποτελεί αποκαλυπτική πτυχή της σύγκρουσης που εκφράστηκε και με το άγος της απόφασης της ίδιας συνέλευσης να καθαιρέσει τον Δημήτριο Υψηλάντη και να του στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Εισηγητής της καθιέρωσης της Αθηνάς στη σφραγίδα της προσωρινής διοίκησης και του βουλευτικού υπήρξε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Η Αθηνά είναι και η σημαία, είναι η σφραγίδα του Υπουργείου, του Μινιστέριου του Πολέμου. Εάν τώρα συνδέσουμε αυτό το γεγονός με την πολύ καλά και πολύ θεατρικά οργανωμένη, με υποσχέσεις από υψηλές αμοιβές και μπαξίσι, από τον διορισμένο εκ της Εθνοσυνελεύσεως Άγγλο Ναύαρχο Κόχραν να επιβάλλει την Κουκουβάλια αυτή τη φορά ως φλάμπουρο στο στράτευμα του Καραϊσκάκη. Αν είναι δυνατόν,
το στράτευμα του Καραϊσκάκη να έχει φλάμπουρο την Κουκουβάγια. Όποιος θέλει να δει ολόκληρο το κεφάλαιο, το παραθέτει ο Δημήτρης Φωτιάδης στο ωραίο του έργο Καραϊσκάκης, εκδόσεις Μέλισσα κτλ. Δεν αρκούσε λοιπόν ο Άγγλος τυχοδιώκτης Ριχάρντος Τσόρτς να είναι αρχιστράτηγος των ενόπλων επαναστατικών δυνάμεων πάνω από τον Κολοκοτρώνη και πάνω από τον Καραϊσκάκη. Δεν έφτανε ο Άγγλος τυχοδιώκτης Κόχραν ως αρχηγός του ελληνικού στόλου πάνω από τον Μιαούλη και πάνω από τον Κανάρι. Χρειαζόταν ο έλεγχος και στα σύμβολα του αγώνα. Χρειαζόταν να αποκοπούν οι αγωνιστές από τα σύμβολα ομφάλιο λόρο με την παράδοση και την πίστη τους. Οι συμβολικές αφετηρίες και ο συμβολικός ορίζοντας της Επανάστασης του 21, όπως θα δούμε και θα τεκμηριώσουμε, χάραζαν τους γεωγραφικούς ορίζοντες και τις γεωγραφικές στοχεύσεις του 21. Το 21 δεν έγινε για να ιδρυθεί ένα κράτος του Μωριά, όπως απαιτούσε η αγγλική πολιτική, και τα τηλεγραφήματα είναι εδώ, όχι πάνω από τον Ισθμό της Κορίνθου. Να ρίξουμε όμως μια ματιά στο συμβολικό οπλοστάσιο, στους συμβολικούς ορίζοντες όπως τους ορίζει ο λαός μας και όχι όπως κάποιοι θα νόμιζαν μεγαλοειδεάτες φαναριώτες. Πώς αποτυπώνεται η πόλη στο δημοτικό τραγούδι, στα οράματα του λαού. Ο Ρεγέμ, σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη. Ο Ρεγέμ, αγγέλοι την εχτίζανε και αγγέλοι κουβαλούν. Ο Ρεγέμ, ποτάγιον όρος το νερό και απ' την Αθήνα χώμα. Ο Ρεγέμ και απ' τα Ιεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Ο Ρεγέμ σαν χτίσαν και αποκτήσανε και βγήκανε στην άκρη, ο Ρεγέμ θρονιάσανε τη Δέσποινα γυρά να διαφεντεύει. Θιαμένονταν, ξαστέκονταν και πώς να την επούνε πόλη Κωνσταντινούπολη του Κωνσταντίνου η πόλη. Δεν θα σας διαβάσω, έχω 4-5. Ανάμεσα τρεις θάλασσες, τριανταφυλάκι κόκκινο, καράβι κινδυνεύει. Με τα όργανα κινδύνευε, με τον αέρα σιόνταν, με τα χαλκοτύμπανα μαζεύονταν αντριωμένες. Μαζεύονταν, συνάζονταν, κλησιά θέλουν να στήσουν. Να στήσουν την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Τα Περιστέρια κουβαλούν, τα Χελιδόνια χτίζουν. Αυτό είναι από το Πήλιο και το έχει αναδείξει στην παράδοσή μας την σημερινή η Δόμνα Σαμίου. Άλλο από την Φθιώτιδα, χίλιοι μαστόροι δούλευαν και χίλιοι μαθητάδες. Και εδώ ξανά από το Άγιο Όρος στο νερό, από την Αθήνα χώμα και από τα Ιεροσόλυμα. Είναι και ένα, θεωρώ ακόμα και το Ποντιακό, είναι εκείνο που τελειώνει με το «Η Ρωμανία αν πέρασεν πάλι θα ξανανθίσει». Αλλά και αυτό, και αυτός ο λαός, ο ποιητής λαός, βάζει σαν κέντρο των επιθυμιών του και των οραμάτων του την πόλη. Τα πρώτα σύμβολα λοιπόν του 21. Επειδή έχουμε ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο ότι ένας από τους μεγάλους τροβαδούρους του 21 είναι και ο Ανδρέας Κάλβος. Ο Ανδρέας Κάλβος, ο οποίος κατά τον Σικελιανό είναι του Πινδάρου σύγχρονος ψυχή και ο συνέστιος των θεών. Αυτός ο Ανδρέας Κάλβος, αντί προλόγου στην έκδοση των επαναστατικών οδών του για το 21, θέτει μια επίκληση στη μνημοσύνη. Επίκληση που απεδείχθηκε από φόρα, γιατί ο συμβολισμός του Κάλβου έχει όλες τις ευλογίες της μνημοσύνης αλλά και των μουσών. Ο Κάλβος απεδείχθη υπέροχος και μοναδικός διαχειριστής συμβόλων που συνέδεσε τις φλόγες του 21 με τον αρχαιοελληνικό κόσμο. Παράλληλα υψώνει σε ολύμπιο επίπεδο συμβόλων την ηρωική άμυνα και την καταστροφή των ψαρών, της Κάσου, την ηρωική και νικηφόρα άμυνα της Σάμου, τον απαράμιλο ηρωισμό του Σουλίου. Λέει για παράδειγμα, και με ενδιαφέρει να δούμε ότι όπως το λαϊκό τραγούδι, έτσι και στην ποίηση την εθνική μας και την επαναστατική μας, έχουμε τη σύνδεση όλων των εποχών και των συμβόλων του πολιτισμού μας. «Εσύ θαυμάσιε όμηρε, εξένησα στασμού σας και του Διός η κόρε, εις τα χείλη σου απέθηκαν το πρώτον μέλι. Διαπαντός μοιράσατε, σύ επαρθένη, την δίκην». Σύμβολο η δίκη,
Διαπαντός χαρίσατε των ανθρώπων αισθήσεις υψηλονόους. Αφρίζουν τα ποτήρια της αδικίας, δυνάστε πολύ και διψασμένοι, ιδού τα αδράχνουν τα ποτήρια. Γέμουσιν, γέμουσι μέθης και φών. Και μετά πάει στον κανάλι. Αλλά ας έρθουμε τώρα, ξεπεράσουμε λίγο τον κάλβο, στο φλάμπουρο του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, αλλά και στην πρόσκληση, το κάλεσμα του Υψηλάντη. Είπαμε ποια είναι τα σύμβολα όπου έχει ο Υψηλάντης. Στο κάλεσμά του όμως ξεκινάει επίσης με αναφορά στο Σταυρό και συγχρόνως αναφέρεται πέρα από την Ορθοδοξία και το κάλεσμά του προλαμβάνει στην ουσία το Σικελιανό στο «Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποδαμένους». Είναι καιρός να αποτινάξουμε τον αφόρητον, να υψώσουμε το Σταυρό και καταλήγει ο Ανδρείοι Έλληνες ας καλέσομεν και μεγαλόψυχοι να συγκροτήσουμε μάχη μεταξύ Μαραθώνος και Θερμοπυλών και συνεχίζει με τους ήρωες του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών. Η επίκληση λοιπόν της σχέσης του 21 με την αρχαιότητα δεν είναι αυτό που εγώ καταδικάζω σε κάποιους που προσπάθησαν να περιορίσουν τον συμβολισμό μας στην Αθηνά και στην Κουκουβάγια. Γιατί εκείνος αποδεδειγμένα είναι περιορισμός ο οποίος σχετίζεται και με τα γεωγραφικά μας σύνορα παράλληλα. Είναι όμως μόνον αυτά. Επειδή μας αρέσει να τεκμηριώνουμε τα Ιόνια ως μήτρα και τροφό του 21, στα 1814 μια μορφή θαμμένη στη λύθη, βαθύτατα στη λύθη, ο συνωμότης συνεργάτης του Καποδίστρια στην εποποιία της Λευκάδας και παλέμαχος συνεργάτης του Λάμπρου Κατσόνη, ο λευκαδίτης γιατρός Λουδοβίκος Σωτήρης, θα κυκλοφορήσει το έργο «Απολογία ιστορικοκριτική», στο οποίο καταγράφει τους Έλληνες λογίους από τον Όμηρο μέχρι τον Κοραή. Σκοπός του έργου του, όπως λέει, είναι να απαντήσει τις κατηγορίες εναντίον του νέου ελληνισμού ως αφελληνισμένου και ως ανίκανου να απαλλαγεί από τον τουρκικό ζυγό. Ο Λουδοβίκος Σωτήρης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αποτελεί σημαντικό παράδειγμα Έλληνα μαχόμενου διανοούμενου που δικαιούται να ομιλεί. Είναι ένα δείγμα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται ο Καποδίστριας. Αρκεί να επισημάνουμε ότι στην άμυνα της Λευκάδας δίπλα στον Καποδίστρια είναι και επίσης ως αρχηγός τάγματος ειδικών δυνάμεων ο πολυγραφότατος Χριστόφορος Περεβός, στενός συνεργάτης του Ρήγα Φεραίου και ένας από αυτούς που πολλοί τον θεωρούν ως τον συγγραφέα του Μανιφέστου του 21 της Νομαρχίας Ανωνύμου του Ελλήνους. Για την Νομαρχία υπάρχουν και άλλες απόψεις και διαφορετικές. Εδώ λοιπόν εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν αναγνωρίζουμε τους συνεργάτες του Καποδίστρια. Δεν είναι τυχαία αυτή η αναφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι στην άμυνα, στην εποποιία της Λευκάδας συναντιέται η επαναστατική παράδοση ενός Λάμπρου Κατσόνη και ενός Ρήγα Φεραίου και συντονιστής αυτών των προσπαθειών εμπνευστής είναι ναι το σύμβολο πια Ιωάννης Καποδίστριας. Ο ίδιος όμως τώρα ο Καποδίστριας, κάτι όπου ειλικρινά επίσης κρατιέται στη λύση παρά το γεγονός ότι η Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας του Παξών το κρατάει σαν θησαυρό. Είναι μια θαυμάσια επιστολή του Ανδρέα Μουστοξίδη, η οποία έχει γραφτεί στα 1823 από την Ελβετία και απευθύνεται στον Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας. Σε αυτή την επιστολή του λέει ο Καποδίστριας ότι ενώ εγώ μελετούσα ό,τι έχει γραφτεί για τη Μεσαιωνική Ελλάδα και ετοίμαζα ένα βιβλίο σχετικό, ήρθε και με βρήκε ο Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός, ο οποίος έχει ήδη ένα σχετικό σύγγραμμα. Καθίσαμε, τα παραβάλαμε. Τελικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι με απέτηση του Καποδίστρια εξεδόθη αυτό το από κοινού έργο, αλλά εξεδόθη μόνον με το όνομα του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού. Τι θέλουμε όμως να τονίσουμε? Ότι ο Καποδίστριας αγωνίζεται να τεκμηριωθεί η συνέχεια του ελληνισμού στο Μεσαίωνα. Εάν δείτε το έργο, τις επιστολές που απευθύνονται στο Μουστοξίδη, να περιοδεύσει, και έχω εδώ κάποιες,
ολόκληρη την Ευρώπη για να τεκμηριώσει μέχρι και σύμβολα παλαιών πόλεων, καταστατικά από οργανώσεις και από φορείς. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε από τον Μουστοξίδη είναι και ο Ελληνομνήμων. Είναι δηλαδή το έργο εκείνο που κάνει αυτή την τρομακτική τεκμηρίωση της συνέχειας του ελληνισμού στο Μεσαίωνα. Και αυτό γιατί? Γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν μελετήσει επαρκώς την αρχαία Ελλάδα. Εκεί που υπήρχε ο μέγιστος κίνδυνος ήταν να υποστηριχθούν οι απόψεις ότι η Ελλάδα πέθανε με το θάνατο της αρχαίας Ελλάδας. Εδώ λοιπόν η στρατηγική διαφορετικότητα, και έχουμε ωραιότατα κείμενα εδώ του ίδιου του Καποδίστρια, ότι όχι, το ελληνικό έθνος δεν σταμάτησε ποτέ. Βρίσκεται σε αδιάκοπη συνέχεια. Έχω ένα ωραιότατο κείμενο εδώ, αν θέλετε να το διαβάσουμε. Αλλά μπορούμε και να το έχουμε δημοσιεύσει. Επιτρέψτε μου. Αυτή η εισήγηση είναι στη διάθεση όποιου τη ζητήσει ηλεκτρονικά. Έχω επίσης τη δέσμευση ότι θα την δημοσιεύσει το περιοδικό Τετράδια σε ειδική έκδοση. Στη διάθεσή σας λοιπόν για παρατηρήσεις, για διάλογο, για οτιδήποτε. Να κλείσουμε λίγο ή να προχωρήσουμε προς το τέλος. Αυτό δεν μας έρχεται μόνο από την κατεστημένη ιστορία. Μας έρχεται και από, επιτρέψτε μου, αριστερές πηγές της προσέγγισης της κοινωνικής και της πολιτικής μας ζωής. Η μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων και καθοδηγητής του ΕΑΜ, ιδεολογικός καθοδηγητής του ΕΑΜ, ο Δημήτρης Γλινός, μας λέει: «Στις μορφές των ηρώων και των Αγίων τους οι λαοί αποτυπώνουν την εξειδανικευμένη μορφή της ψυχής τους. Από την πλευρά μου, συμφωνώντας με τον Γλινό, δέχομαι ότι οι λαοί στα πρόσωπα των ηρώων και των Αγίων τους αποτυπώνουν αυτό που θα ήθελαν να είναι, αυτό που θα ήθελαν να γίνουν, αλλά συγχρόνως και αυτό που δεν θα ήθελαν ούτε να είναι ούτε να γίνουν». Η θέση του Γλινού λοιπόν για τη θέση των ηρώων στην κοινωνική ψυχολογία μας αποκαλύπτει την καθοριστική και κινητήρια δύναμη των συμβόλων γενικότερα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε ότι οι ήρωες και οι άγιοι δεν λειτουργούν σε κενό, λειτουργούν σε τόπο και σε χρόνο. Γι' αυτό κάθε οργανωμένη κοινωνία, κάθε ανθρώπινη κοινότητα, κάθε επαναστατικό κίνημα και θρησκεία έχει συμβολικούς τόπους και συμβολικούς χρόνους. Έχει τόπους, βουνά, πόλεις που έχουν καταστεί σύμβολα. Πόλεις σύμβολα και χρονικές στιγμές που αποτελούν καθοριστικές τομές στην ιστορία κάθε λαού και οι λαοί τις καθιστούν σύμβολα. Έχουμε από την Ινδία μέχρι την Κίνα. Να μην αναφερθούμε εκεί ούτε στη Μεδίνα και τη Μέκα ούτε στην Ιερουσαλήμ. Στην ελληνική παράδοση, η ιερότητα του Ολύμπου αλλά και της Ελευσίνας και των Δελφών και της Δοδόνης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ιερού και συμβολικού τόπου στην αρχαία παράδοση. Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, το Άγιον Όρος αποτελεί ιερό όρος της Ορθοδοξίας, σύμβολο Ορθοδοξίας διεθνούς αναγνώρισης. Προηγουμένως είδαμε ότι η Κωνσταντινούπολη, ιδιαίτερα μετά την πτώση της, έχει καταστεί συμβολικό κέντρο του ελληνισμού και του ελληνοορθόδοξου κόσμου. Η Κέρκυρά μας από τα 1800 με την ανακήρυξή της στις 21 Μαρτίου 1800 ως πρωτεύουσα της Επτανήσου Πολιτείας του πρώτου νεοελληνικού κράτους και ιδιαίτερα με την Νικηφόρα Υποποιία της Λευκάδας κατέστησε τα Ιόνια και ιδιαίτερα την πρωτεύουσά τους συμβολικό και οργανωτικό κέντρο του ελληνισμού. Γι' αυτό εδώ θα θυσιρεύσουν ποιητές, ιστορικοί και πολέμαρχοι, από τους Κολοκοτρωναίους μέχρι τους Μποτσαρέους, τον Αναγνωσταρά, τον Νικηταρά, τον Κατσαντώνη. Υπάρχει πλήρης κατάλογος οπλαρχηγών. Εδώ θα βρεθεί, όπως είπαμε, ο συνεργάτης του Ρήγα Χριστόφορος Περεβός, ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, μετέπειτα οργανωτικός υπεύθυνος της Φιλομούσου εταιρείας, και αργότερα, ναι, εδώ θα έλθει και θα ζήσει το μεγαλύτερο μέρος ο Κάλβος, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο πρώτος από τους ιστορικούς που επίσης απαντάει στον εξαφανισμό των Ελλήνων.
Κατά την πορεία λοιπόν του 21 έχουμε και χώρους νέους που γίνονται σύμβολα. Τυχείο, τα Ψαρά, το Μεσολόγιο. Και την καθόλου μακρινή Κύπρο και την καθόλου μακρινή Κρήτη και τις καθόλου μακρινές κηδονίες της Μικράς Ασίας. Και ως χρονικές στιγμές σύμβολα για τον Ελληνισμό μπορούμε να αναφέρουμε τις 13 Απριλίου το 1204, την άλωση της πόλης από τους Φράγκους, στιγμής που αποτυπώνει την δυτική εχθρότητα απέναντι στην ελληνική Ανατολή, τις 29 Μαΐου του 1453, την 21 Μαρτίου του 1800 που είπαμε. Τα σύμβολα λοιπόν κάθε λαού δεν είναι σκόρπια φτερά στους ανέμους της ιστορίας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ιστορίας μας. Η φόρτιση των συμβόλων είναι πέραν των ενιών που εκφράζουν. Είναι συναισθηματική, ψυχοπνευματική φόρτιση. Είναι φόρτιση νοήματος και σκοπού ζωής. Είναι ομφάλιος λόρος με την παράδοση και τροφοδότρα πηγή για το μέλλον. Υπάρχουν όμως και σύμβολα όπου ενοποιούν και διαποτίζουν λαούς στο σύνολό τους, από την ηγεσία μέχρι τη βάση. Ένα τέτοιο παράδειγμα θεωρώ ότι είναι ο Διγενής. Τον Διγενή θα τον τραγουδήσει ο Ξυλούρης, επίσης ο διακεκριμένος λαϊκός τραγουδιστής Χαρούλης, ενώ τον έχει ζωγραφίσει ο Κόντουγλου, ενώ τον έχει μνήσει ως έκφραση του ακατάβλητου και μαχόμενου ελληνισμού ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. Σας έχω φέρει και κάτι από τον Παλαμά. Ο Παλαμάς έχει γράψει μια ωραιότατη οδή στον Καποδίστρια, η οποία δυστυχώς δεν μας είναι γνωστή και δεν είναι γνωστή στα σχολεία μας. Αξίζει να τη δούμε, γιατί εκτός των δολοφόνων αναφέρεται και σε κάποιους που ήθελαν να είναι ποιητές και τόλμησαν να κάνουν ποίηση αυτό το στιγερό έγκλημα. Αλλά θα το διαβάσουμε αν μας δοθεί λίγος χρόνος. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια, όταν έχουμε τέτοιου είδους σύμβολα, έρχεται το ερώτημα, η αποξένωση από το συμβολικό περιβάλλον. Τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να συνεπάγεται. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι, εγώ δέχομαι μια πολύ σκληρή θέση του γερμανού φιλόσοφου Χάιντεγκερ από τις διαμονές του «Ταξίδι στην Ελλάδα». Λέει ότι το νοήμονον είναι πρώτα κάτοικος. Ο κάτοικος δεν χρησιμοποιεί τον τόπο, ανήκει στον τόπο. Ο κάτοικος πλάθει τον τόπο σε έργα, σε λόγους, κατοικεί ποιητικά, ο ποιητής δεν θεωρεί, δεν μεταχειρίζεται, νιώθει και μεριμνά. Συμφωνώντας λοιπόν με τον Χάιντεγκερ, πρέπει να επισημάνουμε και να συμφωνήσουμε. Ο τόπος είναι ντοπιολαλιά, είναι τοπική μουσική, είναι τοπικό τραγούδι, είναι τοπική τέχνη, είναι τοπικό κλίμα εποχές, λουλούδι, καρπός, είναι μνήμες αισθήσεων, είναι τοπική ιστορία. Έτσι μπορούμε να κατανοούμε έναν κάλβο όταν μας λέει ότι του αρκεί φεύγοντας να φύγει με ένα φιλί από τη μάνα του και χούφτα γη από τη γη του. Έτσι μπορούμε να νιώσουμε ένα σικελιανό όταν στην πορεία αυτοσυνειδητοποίησής του περνάει από την συνείδηση της γης του και μας μιλάει για τη σχέση του με το χώμα της Λευκάδας. Έτσι μπορούμε να μοιραστούμε με τον Μαρκορά μας το ποίημά του «Τα κάστρα μας», θεωρώντας αυτά τα κάστρα το κατεξοχήν τόπο σύμβολο, σύμβολο της Κέρκυρας. Και δεν νομίζω ότι είναι ατύχημα ότι το πανέμορφο Ποντικονίσι έχει καταστεί το κατεξοχήν μας και μοναδικό σύμβολο. Ο τόπος λοιπόν είναι τοπική μνήμη, τοπική ήρωες και τοπική άγιοι, τοπικά πρότυπα ζωής, προσφοράς και στα άρματα και στα γράμματα και στην οικονομία και στην πολιτική. Όταν ο τόπος αποξενώνεται από τα σύμβολά του, από τότε και στο εξής γίνεται χώρος, δεν είναι τόπος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν της τοπικής ιστορίας, η πατρίδα είναι βίωμα, δεν είναι ιδεολόγημα. Έτσι τα μικρά ψαρά
μπορούν να βγάζουν μέγιστους κανάριδες. Και ο μεγάλος κανάρης μπορεί να γνωρίζει ότι ο τόπος του μπορεί να είναι και μικρός και μέγας, και έτσι και εμείς μπορούμε να συνεννοούμαστε με τα παιδιά μας ότι αυτός ο τόπος μπορεί να ξαναγίνεται και μικρός και μέγας. Και από το θα γίνει μικρός ή μέγας θα εξαρτηθεί από το μεγαλείο ή τη μικρότητα της ψυχής μας. Από την ψυχή με την οποία θα αγκαλιάσουμε αυτή την πατρίδα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο περιορισμός των συμβολικών συνόρων ενός λαού, η απαξίωση των ηρώων και των αγίων του, η απαξίωση, η κατάργηση ηρωικών τόπων και εορτών, ηρωικών στιγμών, δεν αναθεωρεί απλά και μονοδιάστατα το ιστορικό και συμβολικό περιβάλλον. Δεν καταργεί, δεν καταστρέφει εξωτερικές του ανθρώπου καταστάσεις. Δεν πτωχαίνει το συμβολικό θησαυροφυλάκιο ενός λαού. Φτωχαίνει τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο του. Φτωχαίνει την ψυχική και πνευματική ικανότητα του ανθρώπου να κοινωνεί με την κοινωνία που τον περιβάλλει, να κοινωνεί με την ιστορία του ως συλλογική μνήμη. Μνήμη και με την προοπτική της κοινωνίας του ως συλλογική βούληση. Να συνδέεται με προγόνους και απογόνους. Καταργεί, απαξιώνει τη συναισθηματική και την πνευματική σχέση ανθρώπου και κοινωνίας. Με πηγές έντονης ανάτασης, έντονης νοηματοδότησης της ζωής. Μια ζωή σε έναν επίπεδο χρόνο χωρίς τομές συλλογικής γιορτής, χωρίς μνημεία και μνήμες συλλογικών ατομικών προσπαθειών που ανέβασαν τη ζωή πάνω από το επίπεδο της αναγκαίας χωρίς νόημα πορείας προς το θάνατο, χωρίς στιγμές που έκαναν την πράξη ποίηση και την ποίηση πράξη και την ανάγκη ελευθερία. Είναι ζωή επίπεδη κατάλληλη για να φτιάχνει μόνο επίπεδους ανθρώπους. Νομίζω ότι η παιδεία είναι ο κατεξοχήν χώρος διαχείρισης συμβόλων. Και μπαίνει το μέγιστο ερώτημα. Σήμερα η παιδεία μας, από ποια σύμβολα διαποτίζεται? Η ελληνική παιδεία στο παρελθόν, με ποια σύμβολα έχει επηρεάσει την πανανθρώπινη πολιτική και φιλοσοφική γνώση και επιστήμη? Η πόλη μας και η κάθε πόλη που θεωρείται και αναγνωρίζεται ως ο βασικός παιδαγωγός των νέων γενεών, με ποια σύμβολα κινείται από το χτες στο σήμερα, στο αύριο? Κάποιοι μας λένε ναι, αλλά δεν είσαστε πια μονοπολιτιστική κοινωνία. Μάλλον χρειάζεστε μια πολυπολιτισμική παιδεία. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε συζήτηση. Δεν νομίζω ότι πολυπολιτισμική παιδεία σημαίνει αλφα στερητικό παύλα απολυτισμική κατάρτιση. Με την παραδοχή λοιπόν ότι κάθε παιδεία πρέπει να έχει σύμβολα και με την παραδοχή ότι η παρεχόμενη παιδεία στην Ελλάδα οφείλει και μπορεί να είναι ελληνική, αλλά συγχρόνως η ελληνική πολιτεία να αριστοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για να προσφέρει στις οικογένειες μεταναστών και μετανάστες τις καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης μελέτης του πολιτισμού τους, της γλώσσας τους, της ιστορίας τους. Συγχρόνως όμως να προσφέρει και στην ελληνική κοινωνία τη δυνατότητα ουσιαστικής γνωριμίας με τους πολιτισμούς των μειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα. Με μια τέτοια προσέγγιση δεν παραδίδουμε τους Έλληνες και τους μετανάστες στη βαρβαρότητα της απολυτισμικής παγκοσμιοποίησης των αγορών στο όνομα μιας πολυπολιτισμικής παιδείας. Έτσι αποφεύγουμε τους κινδύνους να καταστήσουμε τόσο τους Έλληνες όσο και τους μετανάστες θύματα απλοϊκών φανατισμών, και αυτό το ζούμε και στις δύο πλευρές, και εξτρεμιστών έτοιμων να προάγουν το μίσος θρησκευτικό, εθνικό, φυλετικό. Ακόμα, σε κάθε περιβάλλον, εγώ πιστεύω ότι και σήμερα εδώ σε αυτό το περιβάλλον μπορούμε να έχουμε μια πολιτισμική στρατηγική που συγχρόνως θα μας διασφαλίζει τόσο από τους κινδύνους
της χάριβδης μιας απολυτισμικής παγκοσμιοποίησης όσο και από τη σκύλα του εθνικισμού. Πιστεύω ότι μπορούμε να ετοιμάσουμε τη νέα γενιά μας να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό και πανανθρώπινο πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθε ριζωμένη σε ένα σύστημα αξιών διαποτισμένο βαθύτατα από τα ελληνικά, ανθρώπινα και οικουμενικά ιδεώδη. Τα ιδεώδη του αρμονικού ανθρώπου. Αυτό το ιδεώδες δεν είναι εθνικιστικό, δεν είναι ρατσιστικό. Του ανθρώπου που βιώνει, υπηρετεί και υπερασπίζεται την αρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις, στη σχέση του με τον συνάνθρωπο, στη σχέση του με τη φύση. Μπορούμε να προσφέρουμε λοιπόν στη νέα γενιά μας μια παιδεία που υπερασπίζεται την ζωή σε ευνομία, δίκη και ειρήνη, όπως μας καλεί ο Ισίωδος. Επίσης, να αποδέχεται ότι και αν ακόμα αυτός ο ήλιος υπερβεί το μέτρο, οι ερηνίες, η βοηθή της δίκης θα τον τιμωρήσουν, όπως μας παραγγέλει ένας Ηράκλητος. Μπορούμε να οπλίσουμε τα παιδιά μας με τη γνώση ότι η οικουμενική πολιτισμική τους παράδοση θεωρεί υπέρτατο δικαίωμα και χρέος την αποκατάσταση της δίκης, της ισορροπίας, της αρμονίας, όποιες και αν είναι οι δυνάμεις που την έχουν διαταράξει. Μπορούμε να τους διδάξουμε ότι κι αν ακόμα ο πατέρας ουρανός, Ισίωδος, έχει διαταράξει τη συμπαντική αρμονία, η μάνα γη έχει το ιερό δικαίωμα και το ιερό χρέος να ηγηθεί της ανατρεπτικής αποκατάστασης της ισορροπίας. Όταν τα ηνία του ήλιου αφήνονται σε άπειρους δοξομανείς και σε τελευταία ανάλαση ιδιωτελείς φαέθονες, τότε αναπότρεπτα η μάνα γη κινδυνεύει. Αυτά τα ιδεώδη δεν είναι εθνικιστικά, δεν είναι ρατσιστικά. Είναι οικουμενικά ιδεώδη που έχουν διδάξει την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έχουμε χρέος να κρατήσουμε την επαφή με αυτά τα ιδεώδη και αυτά να αποτελούν το συμβολικό οπλοστάσιο με το οποίο μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο τρίτο αιώνα της εθνικής μας ελευθερίας. Με αρμονική ενότητα διαφορών, με αρμονική ενότητα με ένα πραγματικά κοινωνικό και πολιτικό σύστημα που δεν μετατρέπει ο ένας τον άλλο σε προκρούστη, αλλά καλλιεργεί ένα συναγωνισμό προσφοράς. Το μοντέλο της χοροδίας που στηρίζεται στη βαθύτατη έννοια της αρμονίας, βαθύτατα ελληνική έννοια, μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση, βάθρο και προοπτική για την πολιτική μας ζωή και συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν ειλικρινά πιστεύω ότι ναι, έχουμε το συμβολικό οπλοστάσιο. Μύθοι όπως ο προμηθεϊκός μύθος, ο προμηθέας Πυρφόρος, ο προμηθέας Λιόμενος, ο προμηθέας Δεσμότης, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος στην τραγική τους πορεία προς την ελευθερία αποτελούν παραδείγματα εθνικών αξονικών μύθων. Το ερώτημα είναι, θα συνεχίσουν αυτοί οι μύθοι να αποτελούν το συμβολικό μας θησαυροφυλάκιο? Ναι, τολμώ να πω το οπλοστάσιο, η Οδύσσεια, οι τραγωδίες αποτελούν πνευματικές παραδόσεις. Γιατί όχι, η Φιλοκαλία, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, τα δημοτικά τραγούδια του ακριτικού κύκλου. Αυτός ο πλούτος για μένα παραμένει ένα αναπτυξιακό κεφάλαιο. Δεν μπορεί να γίνει βάρος. Από τον Κάλβο μέχρι τον Παλαμά, από τον Καποδίστρια μέχρι τον Υψηλάντη, από τον Λευκαδίτη Λουδοβίκο Σωτήρη μέχρι τον Λευκαδίτη Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, η συνέχεια και η ενότητα του ελληνισμού τεκμηριώνεται, προβάλλεται, εμπνέει και οδηγεί. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως και με την λαϊκή μας τέχνη, με το τραγούδι μας, έτσι μπορούμε να έχουμε και το λαό μας να συνεχίζει να παραμένει ενεργός διαχειριστής των συμβόλων του, όπως επίσης και μια υπεύθυνη διανόηση που έχει την ευθύνη να κάνει το ίδιο. Με αυτή την έννοια οι μορφές του Διγενή και τον Άγιο Γιώργη για το λαό μας αποτελούν σύμβολα τρόπου ύπαρξης, σύμβολα ιεράρχησης αξιών. Ειλικρινά δέστε, ο Άγιος Γιώργης δεν είναι πολεμιστής Άγιος. Είναι ο άνθρωπος που απελευθερώνει την κατακτημένη πηγή της ζωής.
το καταπατημένο και κατακτημένο νερό για να το αποδώσει στην κοινωνία. Ο διγενής ποιος είναι? Μπορούμε να θεωρήσουμε το διγενή ρατσιστικό πρότυπο? Μα είναι διγενής, είναι μισός Άραβας. Πώς τολμάμε να αλλάζουμε τόσο εύκολα αυτές τις ιστορικές καταβολές? Και είναι τι, δεν είναι πολεμοχαρής επιθετικός ήρωας ο διγενής? Ο διγενής είναι ο υπερασπιστής των συνόρων, ένας αγρότης πολεμιστής. Ειλικρινά λοιπόν, για να, επειδή όντως πήρα πολύ χρόνο, θέλω βαθύτατα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε. Υπόσχομαι η εισήγηση στη διάθεσή σας και ακόμα η κριτική, ειλικρινά, θα με χαροποιήσει ακόμα περισσότερο. Δεν θέλω από ευγένεια, είτε επειδή κουράστηκα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να μην πάρετε το λόγο και να μην μας εκφράσετε είτε την άρνησή σας, είτε όποιο σκληρό ερωτηματικό. Ευχαριστούμε, κύριε Σκλαβούνο, για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα νομίζω μας είπατε και μας γυρίσατε σε ένα ταξίδι που είναι στο χθες, αλλά και στο σήμερα, εγώ θα έλεγα και στο αύριο. Αυτό το διαχρονικό ταξίδι της ελληνικής παράδοσης, των συμβόλων που οδηγούν στο, να το πω έτσι, στην ταυτότητα και την αλήθεια του ελληνισμού. Είναι σημαντικό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επισημάνατε και για τον Καποδίστρια ορισμένα πράγματα τα οποία χρειάζεται να μην τα ξεχνάμε.